Γεια σας σε όλους, Ανώ στο μικρόφωνο ο δάσκαλος Βασίλης Τσιλιδής και πάμε να απολαύσουμε την πρώτη γραπτή εργασία της ΔΕΟ 13 από το έτος 2022-2023. Πάμε να ξεκινήσουμε. Άρμο, συνεχίζουμε την άσκησή μας με το ερώτημα γάμα και να λύσουμε το γραμμικό σύστημα. Επειδή έχουμε ένα σύστημα με δύο εξισώσεις και δύο αγνώστους, χ και ψ, εμείς πρέπει να δούμε τι αριθμό πρέπει να βάλω στη θέση του χ, και τι αριθμό στη θέση του ψ, ώστε αυτή να κάνει 11 και αυτή 4, τι αριθμό να βάλει. Παιδιά, εύκολο είναι και μην ανησυχείτε καθόλου. Απλώς, παιδιά, προαπαιτούμενο πριν μου δείτε αυτό το ερώτημα είναι, πού να πάμε δάσκαλε, θα πάτε εδώ που λέει ΕΑΠ, μαθηματικό ξεκίνημα, και θα μου δείτε, παιδιά, όχι πολλά, ένα-δύο βιντεά και δεν θέλει περισσότερα, ούτως ή άλλως αυτά θα τα ξαναδούμε πάλι, περί τα μέσα Μαρτίου. Θα πάτε εδώ που λέει παιδιά συστήματα, 6-1, δείτε τον παιδιά εδώ, εδώ που λέει μέθοδος αντικατάστασης, και δείτε τον παιδιά, 2-3-4 βίντεο μαθήματα, όχι πολλά, να πάρουμε το κολλάει. Εντάξει, Ευαγγέλιο οπωσδήποτε, οπωσδήποτε παιδιά, αυτό ισχύει, αναντά παπαντά. Εξισώσεις πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού, το 4 και το 6, αυτά πρέπει να τα ξέρω, τα λέει κουάλ, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το αισθηματάκι μας πώς λένε. Το παιδιά μας δυσκολεύει γιατί έχουμε δύο αγνώστους στο παιχνίδι, όχι ένα που έχουμε συνηθίσει. Οπότε, να δούμε τώρα πώς θα το παλέψουμε. Εντάξει. Ωραία. Η μέθοδος, παιδιά, να μην. Διάλεξε όποια από τις δύο εξισώσεις θέλεις. Διάλεξε μία από τις δύο. Στην τύχη. Στην τύχη, ναι. Ποια θες, Βαγγέλη, τη δεύτερη. Ωραία. Στην τύχη, στην τύχη. Άλλος μπορεί να πάρει την πρώτη. Ο Βαγγέλης επιλέγει τη δεύτερη και θέλει ο Βαγγέλη να τη λύσουμε ως προς τι θέλεις. Ως προς χ ή ως προς ψ. Στην τύχη. Λέει ο Βαγγέλης ως προς χ. Ωραία. Αν κρατήσω το μείον 2 χ μπροστά και το άλλο πάει πίσω, θα αλλάξει πρόσημο και θα γίνει 4-3 ψ. Παιδιά, στην τύχη διαλέγω όποια εξίσωση θέλω και τη λύνω ως προς ό,τι θέλω. Ή χ ή ψ, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, διαιρώ και με το μείον 2 για να φύγει αυτό και αυτό. Άρα διαιρώ και αυτό, διαιρώ και αυτό. Άρα το χ κάνει 4 δια μείον 2 κάνει μείον 2. Πλην 3 δια πλην 2, αν το κάνεις στο κομπιουτεράκι εδώ που έχουμε πει, σε αυτό εδώ πέρα, πλην 3 δια πλην 2, το κομπιουτεράκι θα σου δώσει αποτέλεσμα πόσο, συν 1,5. 1,5 ψ. Άρα, από εδώ έχουμε το χ κάνει μείον 2 συν 1,5 επί ψ. Άρα. Εντάξει. Αυτό, παιδιά, θα πάρουμε να το αντικαταστήσουμε τώρα στην άλλη. Δηλαδή, όπου χ, θα βάλουμε αυτό που φτιάξαμε. Άρα, η πρώτη σχέση θα γίνει 3 επί όπου χ ανοίγω παρένθεση και βάζω το ισοδύναμο που βρήκαμε, μείον 2 και 1,5 ψ, και 4 ψ στον 11. Παρατηρώ, παιδιά, ότι αυτή η εξίσωση έχει έναν και μόνο άγνωστο το ψ, άρα ξέρω να τη λύνω, δεν έχω θέμα. Και πάμε να τη λύσουμε. 3 επί μείον 2 κάνει μείον 6. 3 επί 1,5 κάνει 4,5 ψ. Και άλλα 4 ψ, ίσον 11. Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους όπως έχουμε μάθει, 4,5 ψ και 4 ψ, τα οποία κάνουν 8,5 ψ, ίσον 11. Πλην, πάει από την άλλη, γίνεται συν 6, 17. Άρα, αν διαιρέσουμε το 8,5 και τα 2 μέλη, στο κομπιουτεράκι κάνει 2. Άρα, από εδώ, παιδιά, πήραμε το ψ ότι κάνει 2. Και, παιδιά, βρήκαμε το ψ. Πάμε να δούμε και το χ. Άμα πας εδώ που λέει χ, το χ πόσο είναι, μείον 2 συν 1,5 επί το ψ που είναι 2. Όσο κάνεις το κομπιουτεράκι, μείον 2 και 1,5 επί 2, μείον 2 και 1,5 επί 2, 1,5 επί 2 κάνει 3. 3 βγάζω 2, 1, έτσι. Άρα αυτό κάνει 1. Άρα από εδώ βρήκαμε, παιδιά, ότι το χ κάνει 1. Άρα η λύση του συστήματος είναι ότι το χ είναι 1 και το ψ 2. Και πράγματι, παιδιά, άμα βάλετε όπου χ το 1 και όπου ψ το 2, 3 και 8, 11.
6 βγάζω 2, 4. Αλλά μια χαρά. Η λύση είναι αυτή. Τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, φυσικά όλα αυτά που είπαμε τα πληκτρολογούμε πάνω στο Word, εδώ πέρα. Με τη βοήθεια του προγράμματος που είπαμε, του Equation. Πάμε εδώ που λέει Equation. Και εδώ, παιδιά, αυτά τα πληκτρολογείτε και πάρα πολύ εύκολα. Μην σας τρομάζουν οι αγγίλες. Να, εδώ έχει ένα κουμπάκι εδώ που είναι για... Αυτές δεν είναι οι αγγίλες. Αυτό εδώ, αυτό εδώ. Πατήστε το. Και εδώ γράφεις αυτό που θέλεις. Τι θέλεις. 3χ και 4ψ ίσον 11. Enter, κατεβαίνει κάτω. Μείον 2χ και 3ψ ίσον 4. Κάνεις κλικ με το ποντίκι σου εδώ. Βάζεις συνεπάγεται. Και επαναλαμβάνεις με τον ίδιο τρόπο. Άτο. Απλά και όμορφα. Ορίστε. Άτο. Απλά και όμορφα. Λοιπόν, παιδιά, δείσαμε το γάμα, πάμε και στο δέλτα. Να βρείτε, λέει, το πεδίο ορισμού της πραγματικής συνάρτησης F του Χ, λογάριθμος 1-Χ και ρίζα Χ τετράγωνο μείον 1. Παιδιά, προκαταβολικά σας λέω ότι αυτό πληκτρολογείται πάρα πολύ εύκολα στο equation, δηλαδή F του Χ ίσον log, το πληκτρολογείς, κανονικά, παιδιά, log. Ανοίγω παρένθεση από εδώ, βάζω 1-Χ, συν, πατάω shift. Το shift είναι, παιδιά, κουμπάκι που θα δείτε στο πληκτρολόγιο, έτσι. Για να κάνετε το σύμβολο της πρόσθεσης, θα πατήσετε το shift ταυτόχρονα με το σταυρό. Συν ρίζα, να η ρίζα, χ τετράγωνο μείον 1. Το 2 το μαρκάρω με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και το κάνω εμφανίζεται σαν εκθέτηση. Να το. Να το. Αυτό δεν είναι. Log 1 μείον χ και ρίζα η τετράγωνο μείον 1. Για το πεδίο ορισμού που ζητάμε ως παιδιά, θα μου κάνετε πρώτα το εξής. Από τη ΔΕΟ 13 και τα επιχειρησιακά μαθηματικά, εντάξει, επιχειρησιακά μαθηματικά, θα μελετήσετε πρωτίστως από το κεφάλαιο 1, το 1-6, το πεδίο ορισμού. Πρώτα θα μελετήσουμε, παιδιά, το 1-6 και μετά θα πάμε να λύσουμε αυτή την άσκηση, έτσι. Πεδίο ορισμού, παιδιά, τι σημαίνει. Τι νούμερα επιτρέπεται να βάλω στη θέση του Χ, ώστε να έχει νόημα να ορίζεται, δηλαδή, αυτή η συνάρτηση. Για πρώτα απ' όλα εδώ βλέπουμε ένα λογάριθμο. Όπως έχουμε εξηγήσει αναλυτικά στα βιντεομαθήματά μας για το πεδίο ορισμού, ο λογάριθμος ορίζεται πότε, όταν αυτό το πραγματάκι που φιλοξενεί μέσα του, είναι τι, το 1-χ δηλαδή, μόνο θετικό. Μέσα στο λογάριθμο μόνο θετικό μπορείς να βάλεις. Ούτε μηδενικό, ούτε αρνητικό. Παιδιά, άμα το λύσουμε αυτό εδώ, ουσιαστικά τι είναι, το 1 να είναι μεγαλύτερο του χ. Άμα το πλήν έχει πάει την άλλη. Ένα μεγαλύτερο του χ, δηλαδή τι σημαίνει, το χ να είναι μικρότερο από το 1. Άρα, παιδιά, πρώτα απ' όλα τι πήραμε, το χ πρέπει οπωσδήποτε να είναι μικρότερο του 1, ώστε αυτό το πραγματάκι μέσα στο λογάριθμο να γίνει θετικό. Τώρα, παιδιά, ταυτόχρονα πρέπει να ισχύει όμως και κάτι άλλο. Για τις ρίζες τι έχουμε μάθει? Ότι αυτό το πραγματάκι που φιλοξενείται μέσα στη ρίζα, παιδιά, μέσα στη ρίζα μπορώ να βάλω κάτι αρνητικό, δεν γίνεται, μηδέν μπορείς να βάλεις. Θετικό μπορείς να βάλεις, αλλά αρνητικό νούμερο κάτω από τη ρίζα δεν γίνεται. Άμα το κάνεις στο κομπιουτέρι, το κομπιουτέρι θα σου πει, δεν γίνεται. Άρα πρέπει αυτό το πραγματάκι που είναι μέσα στη ρίζα, δηλαδή το χ τετράγωνο μείον 1, να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Δηλαδή, παιδιά, αυτό που έγραψα τι σημαίνει. Παιδιά, το μεγαλύτερο ίσο μην αγχώνεστε, γιατί στο equation για να το πληκτρολογείς αυτό, χ τετράγωνο μείον 1, μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, παιδιά, λίγο εξάσκηση στέλνει αυτό το προγραμματάκι και θα πάνε όλα κατευχήν. Αυτό που γράψαμε σημαίνει το χ τετράγωνο μείον 1 να κάνει είτε 0 είτε πάνω από 0. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο ίσο του 0. Αυτό, παιδιά, είναι εύκολο, γιατί το χ τετράγωνο να κάνει 1 ή το χ θα κάνει 1 ή το χ θα κάνει μείον 1. Σωστό, δεν είναι, παιδιά? Γιατί είτε πεις 1 στη δευτέρα είτε πεις μείον 1 στη δευτέρα, πάλι θα πάρεις το αποτέλεσμα μονάδα που θέλεις.
Α, και εδώ, μείον 1 επί μείον 1, μείον επί μείον κάνει 1. Άρα, ή το έχει κάνει 1, δηλαδή η ρίζα του 1, ή το έχει κάνει πλην η ρίζα του 1, δηλαδή πλην το 1. Εντάξει. Οπότε, παιδιά, για να ισχύει η ισότητα, πρέπει ή το χ να κάνει 1, ή το χ να κάνει μείον 1. Τώρα πάμε τώρα για την ανισότητα. Η ανισότητα, παιδιά, είναι πολύ εύκολη. Δευτεροβάθμια ανίσωση. Οπότε, όπως λέγαμε και προηγουμένως, παιδιά, για τις ανισώσεις θα πάει κάποιος στο μαθηματικό ξεκίνημα. Αν και η συγκεκριμένη είναι πολύ εύκολη, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να πάει στο 4-2. Εντάξει. Αλλά αυτή είναι πολύ εύκολη. Ουσιαστικά θέλουμε το χ τετράγωνο να είναι μεγαλύτερο από το 1, αν αυτό πάει από την άλλη. Παιδιά, για να είναι μεγαλύτερο από το 1, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει το χ να είναι αριθμός μεγαλύτερος από το 1. Δηλαδή, άμα βάλεις όπου χ το 2, το 3, το 4, όλα αυτά δεν σου βγάζουν αποτέλεσμα που είναι μεγαλύτερα από το 1. Άρα, σίγουρα το χ πρέπει να είναι πάνω από 1. Τώρα, υπάρχει και η άλλη εκδοχή, το χ να είναι μικρότερο του πλην 1. Μικρότερο του πλην 1, τι είναι, παιδιά? Το πλην 2, το πλην 3, το πλην 4 κτλ. Ναι, παιδιά, και για αυτές τις τιμές ακόμα, εντάξει, για βάλε πλην 2 στη Δευτέρα, πλην 3 στη Δευτέρα κτλ. Αυτό κάνει πλην 2 επί πλην 2, κάνει 4. Αυτό κάνει πλην 3 επί πλην 3, συν 9. Πλην 4, πλην 4, συν 16. Μα και αυτά δεν είναι μεγαλύτερα από το 1. Άρα ναι, το χ μπορεί να είναι μικρότερο από το μείον 1, ώστε να ικανοποιείται η ανίσωση. Αλλά παιδιά, όποιος θέλει μπορεί να το κάνει και με το κλασικό πινακάκι προσήμου που έχουμε πει για τις ανισώσεις δευτέρου βαθμού. Το ίδιο είναι να το κάνετε και έτσι. Να δω, μπορείς να κάνεις ένα πινακάκι όπου το χ παίρνει τιμές από πού μέχρι πού. Για όλα αυτά τα έχουμε πει, όπως είπαμε, στο μαθηματικό ξεκίνημα και τις ανισώσεις δευτέρου βαθμού, έτσι. Το 4-2. Πολύ καλό διάβασμα. Λοιπόν, το χ παίρνει τιμές από μείον άπειρο έως ενάπειρο. Βάσουμε τις δύο λύσεις που βρήκαμε από την εξίσωση μείον 1 και 1. Είναι αυτές που μηδενίζουν. Γι' αυτό και τα κυκλάκια, μηδενίζουν την εξίσωση, έτσι. Ωραία, και εδώ βάζουμε το χ τετράγωνο μείον 1. Άμα πάρω μια τιμή από το μείον 1 και πίσω, το μείον 2 για παράδειγμα, αυτό κάνει μείον 2 στη Δευτέρα μείον 1. Το μείον 2 και όλη στη Δευτέρα κάνει μείον 2 επί μείον 2 συν 4. Άρα το αποτέλεσμα 4 μαζί να κάνει συν 3 που είναι θετικό. Αν εγώ διαλέξω τώρα μία τιμή από το μείον 1 έως το 1, όχι αυτές, ενδιάμεσες, να πάρουμε το 0. Άμα βάλεις όπου έχει το 0, 0 μείον 1 κάνει μείον 1 που είναι τι, αρνητικό. Και άμα πάρεις μία τιμή πάνω από το 1, το 3, 3, 3, 9, βγάζω 1, συν 8, θετικό. Άρα, πού είναι θετική αυτή? Θετική είναι εδώ, δηλαδή αν το χ είναι κάτω του μείον 1, ή θετικό είναι και εδώ, δηλαδή αν το χ είναι πάνω από 1. Α, μπορείς να το κάνεις και έτσι, δηλαδή να τα ίδια δεν έκανα, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, οπότε, για να ισχύει τελικά αυτή εδώ η ανίσωση, τι πρέπει να ισχύει? Το χ πρέπει να είναι κάτω του μείον 1, αλλά επειδή έχουμε πάρει και τις ισότητες, έχουμε κάτω ή ίσο του μείον 1, ή το χ να είναι μεγαλύτερο ή με την ισότητα μεγαλύτερο ίσο του 1. Να το. Αυτό είναι παιδί. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να το κάνει και με πίνακα προσέω. Το ίδιο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, οπότε για να ισχύει αυτό εδώ πέρα, πότε ισχύει αυτό εδώ πέρα? Όταν το χ είναι μικρότερο ίσο του μείον 1 ή όταν το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 1. Άρα πήραμε και από εδώ τις απαντήσεις μας. Οπότε, παιδιά, για να δούμε τι απαντήσεις έχουμε συλλέξει για το πεδίο ορισμού. Το χ πρέπει να είναι κάτω του 1, μία απάντηση, και άλλη απάντηση είναι μικρότερο ίσο του μείον 1 ή μεγαλύτερο ίσο του 1. Άρα τελικά, παιδιά, πού συμφωνούν όλες αυτές οι απαντήσεις? Ποια είναι η συμφωνία? Τι πρέπει να είναι το χ ώστε να ικανοποιούνται όλα? Εύκολα μπορεί να δει κάποιος ότι το χ πρέπει να είναι μικρότερο ίσο του μείον 1. Έτσι, παιδιά, όποιος το βλέπει, δεν το δει αμέσως, μπορεί να κάνει ζωγραφιά.
Αλλά αυτή τη ζωγραφιά που σας κάνω τώρα δεν είναι απαραίτητο να την κάνετε για την εργασία, το κάνουμε τώρα για το μεταξύ μας. Το χ να είναι μικρότερο του 1. Μικρότερο χωρίς το ίσο, μικρότερο του 1 τι είναι, από 1 και αριστερά. Οι άλλες απαντήσεις που πήραμε λένε το χ να είναι μικρότερο ή ίσο του πλήν 1, μικρότερο ή ίσο, άρα από πλήν 1, μαζί και το πλήν 1 γιατί έχει ισότητα, και μικρότερα, και αριστερά δηλαδή. Ή μεγαλύτερο ίσο του 1. Μεγαλύτερο ίσο του 1 τι σημαίνει? Από το 1 και δεξιά, που είναι τα μεγαλύτερα. Παιδιά, για παρατηρήστε που μπερδεύονται οι κίτρινες και οι πράσινες γραμμές. Οι κίτρινες και οι πράσινες γραμμές, παιδιά, που μπερδεύονται? Μπερδεύονται σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, όταν το χ είναι από μείον 1 και πίσω. Άτω, σε αυτή την περιοχή. Ενάτω. Μικρότερο, έτσι. Άτω, αυτό είναι. Μικρότερο ίσο του πλην 1. Για αυτές λοιπόν τις τιμές του χ ορίζεται η συνάρτησή μας. Άρα αυτές οι τιμές του χ είναι το πεδίο ορισμού που ζητούσε η άσκηση. Χ μικρότερο ή ίσο του πλην 1. Ολοκληρώθηκε, παιδιά, το ερώτημα δέλτα πάνω στο πεδίο ορισμού. Πληκτρολογούμε τις απαντήσεις με δικά μας λόγια πάνω στο Word. Οπότε, ολοκληρώσαμε την απολαυστική άσκηση 1. Να έχετε όλα